Σήμερα μια ξεχωριστή ημέρα παράδοσης, παραλαβής του καινούριου Δημάρχου και της νέας Δημοτικής Αρχής. Δεν θα σας κουράσουμε, εγώ αυτά που έχω να πω τα είπαμε με τον νέο Δήμαρχο, τα είπαμε αρκετές φορές, τα είπαμε και δημόσια κατά την ορκομοσία. Πέρα από τη συνεργασία που είχαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, γνωριζόμαστε από παλιά, είμαστε φίλοι, παραδίδουμε ένα Δήμο πολύ καλύτερο από αυτόν που είχαμε παραλάβει, με προβλήματα, με σύνθετες έτσι, διαδικασίες που πρέπει να επιληθούν, όμως έναν Δήμο με έναν συνολικό σχεδιασμό, έναν λειτουργικό και αποτελεσματικό Δήμο και είμαι βέβαιος ότι ο νέος Δήμαρχος, τον οποίο βεβαίως εύχομαι όχι μόνο καλή επιτυχία, καλή δύναμη και σε ό,τι μας αφορά, από τη θέση της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, με υπευθυνότητα, με αίσθηση καθήκοντος και στα πλαίσια μιας συνεργασίας, μιας επικοδομητικής συνεργασίας, να πάμε μπροστά τον Δήμο, να ολοκληρωθούν επί των ημερών του όλα αυτά που έχουμε προγραμματίσει και δεσμεύσει, μαζί με τα δικά του, για το καλό του Δήμου και των Δημοτών. Του εύχομαι καλή επιτυχία. Η συνεργασία μας θα υπάρχει και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και όπου αλλού χρειάζεται. Εξάλλου, υπηρετούμε όλοι και πρέπει να υπηρετούμε, αυτό σημαίνει αίσθηση καθήκοντος, το δημόσιο καλό, το συμφέρον του τόπου και την προοπτική αυτού του τόπου. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε πει κατ' επανάληψη, θα το επαναλάβουμε και σήμερα, ότι στην αυτοδιοίκηση δεν μπορούμε να πορευτούμε χωρίς διάλογο, συνεργασίες και συνέργειες. Η γνώση και η εμπειρία του φίλου του Νίκου του Σταυρογιάννη αποτελεί για το Δήμο μας και για μένα προσωπικά μία πολύτιμη παρακαταθήκη, η οποία δεν μπορεί παρά να αξιοποιηθεί κατάλληλα. Η συμβολή του με την παρουσία του στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι αυτή που θα μας βοηθήσει να επιλύσουμε κέρια και σημαντικά προβλήματα και ζητήματα του Δήμου μας. Εγώ θέλω να τον ευχαριστήσω για την προσφορά του στο Δήμο της Λαμίας, να τον ευχαριστήσω τον ίδιο, τους αντιδημάρχους του, αλλά και τα υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου για την άριστη συνεργασία που είχαμε το διάστημα που μεσολάβησε από τις εκλογές μέχρι σήμερα, για να υπάρξει μια ομαλή και ασφαλή μετάβαση στη νέα Δημοτική Αρχή. Και δεσμεύομαι προσωπικά στον ίδιο, το είπα και κατηδίαν, το είπα και δημόσια, ότι αυτό το άριστο κλίμα στη συνεργασία μας θα συνεχιστεί για το καλό του τόπου μας. Να είσαι καλά, σου εύχομαι, Νίκο, ό,τι επιθυμείς, να έχεις υγεία και δύναμη. Και σε εσένα, καλή επιτυχία, καλή δύναμη και είμαι βέβαιος ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Αυτή η περίοδος θα είναι μια πολύ καλή περίοδος. Μακάρι για το καλό του τόπου μας. Να είσαι καλά.